Ο πρόεδρος της Νέας Δεξιάς, φαΐλος Κρανιδιώτης και καλός φίλος του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, τέθηκε ξεκάθαρα υπέρ της παραίτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Η παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ένας σοβαρός άνθρωπος στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν χρήσιμη εξέλιξη για την πολιτική ζωή και για τη χώρα, δήλωσε ο κ. Κρανιδιώτης. Αρκετοί νεοδημοκράτες φίλοι αρνούνται να αποδεκτούν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το περιβάλλον του αποκαλύπτονται ως βαρύδια κάθε προσπάθειας απαλλαγής της χώρας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ο φαΐλος Κρανιδιώτης και επισημαίνει. Ο μέσος δεξιός κεντρός, πείτε τον όπως θέλετε, δεν έχει καμία υποχρέωση να υπερασπίζεται κάθε τόσο τα νιτερέσα, τις offshore, τα δάνεια, τις παρέες, τα δώρα από κολλητούς, τα σπίτια στην Εσπερία και ό,τι άλλο τυχόν θα μάθουμε. Και νόμιμα να είναι όλα αυτά δεν είναι ηθικά. Η παραίτησή του και ένας σοβαρός άνθρωπος στην ηγεσία του κόμματος θα ήταν χρήσιμη εξέλιξη για την πολιτική ζωή και για τη χώρα, καταλήγει ο πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Με αφορμή όλα αυτά τα οποία ακούμε αυτές τις μέρες, είναι ότι ο μέσος δεξιός κεντρός, πίσω τον όπως θέλετε, δεν έχει καμία διάθεση. Πρέπει, αντιλαμβάνεται σιγά σιγά ότι ο κύριος Μητσοτάκης και το περιβάλλον του αποδεικνύονται σε βαρύδια της προσπάθειας στο να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Πέρα από το ότι χάνει τις μάχες στη Βουλή, βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση ο απλός πολίτης, λέω δεξιός ή κεντρός, να πρέπει να κάθεται και να απολογείται για offshore, για business, ακούω για paradise, islands, πολλά χρήματα, δώρα, φίλους, κολλητούς. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν αφορούν τον μέσο άνθρωπο της ευρύτερης παράταξης. Λοιπόν, οπότε η άποψη η δικιά μου είναι ότι κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος ένας σοβαρός άνθρωπος χωρίς τέτοια, αν θέλετε, προβλήματα στο περιβάλλον του. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προφανώς μια δραστηριότητα σε αυτόν τον εξωτικό, τέλος πάντων, προορισμό, ότι υπάρχει κάποια offshore. Αυτά καταλαβαίνουμε, δεν έχουν συζητηθεί αυτά. Απλά έρχεται η μία πλευρά και λέει ότι είναι νόμιμα, η άλλη το αμφισβητεί. Ο κόσμος, ο απλός σήμερα όμως, ο οποίος, αγαπητέ κύριε Μασλαρινέ, αγωνίζεται για την επιβίωση, όταν ακούει για εκατομμύρια και για offshore και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πάνε, ξέρετε, γιατί πάνε στις offshore για κάνουν δουλειές κάποιοι. Το κάνουν και για φόρο αποφυγή. Νόμιμη, έτσι. Αλλά φόρο αποφυγή. Γιατί αν είχαν τη δραστηριότητά τους εδώ ή κάπου αλλού, θα φορολογούσαν πιο υψηλά. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι νόμιμο. Το θέμα είναι ηθικό και σε κάθε περίπτωση σίγουρα δεν είναι πολιτικά παραγωγικό. Είναι αντιπαθές στον κόσμο και αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να το εξηγήσω εγώ το γιατί. Λοιπόν, με αυτά που συμβαίνουν, με μια άλλη ηγεσία, η οποία δεν θα είχε τέτοια βαρύδια να κάτσει να ασχολείται και να μην μπορεί να εξεπιτίθεται επικοινωνιακά για τέτοια πράγματα, θα έπρεπε να καλπάζει. Με αυτά που γίνονται στην οικονομία από τη σημερινή κυβέρνηση, και όχι μόνο στην οικονομία, γιατί εγώ επιμένω και το λέω, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το θέμα της ασφάλειας, το θέμα το μεταναστευτικό με τον Ισλαμικό πηγισμό, η επίθεση στην ελληνική παιδεία, η επίθεση στην Εκκλησία και στην Ορθοδοξία, η επίθεση στην ελληνική οικογένεια, η επίθεση στην ατομική περιουσία των πολιτών. Αυτά είναι σοβαρότερα ζητήματα, γιατί φτωχή έχουμε ξαναυπάρξει. Λοιπόν, εκεί θα έπρεπε να πάει η ατζέντα, η πολιτική για την αντιπαράθεση με την αριστερά. Σε αυτά τα ζητήματα που αγγίζουν την καρδιά του μέσου Έλληνα και όχι μόνο του δεξιού.